Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε να περάσουμε στο εργοστάσιο Δεσίλα. Ναι, εκεί είναι θέμα. Φανερό ότι υπάρχει θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σε πλειοδοσία. Ακριβώς. Σε διαγωνισμό. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι να έρθει σε διαπραγμάτευση εφόσον τελειώσουν οι διαγωνισμοί με την τράπεζα και ενδεχομένως να υπάρξει συμφωνία και να πάρει ο Δήμος. Αυτό μπορεί να κάνει μόνο. Ναι. Έχουμε τον κύριο Μακαρίδη. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να γίνει, Διονύση, ναι. Γιατί εντάξει, θα το δούμε. Ο κύριος Γιονύσης Καρίδης έθεσε το θέμα, μας μιλάει για το θέμα αυτό. Πάμε να τον ακούσουμε. Σημαίνει ότι είσαι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής και του ιδίου του Δημάρχου να κάνει παρέμβαση ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας προκειμένου να αποκτήσει την κυριότητα του υποπέδου του εργοστασίου Δεσίλα και όλων των συναφών κτηρίων που βρίσκονται σε αυτό μέσα. Διότι δεν είναι μόνο ένας ιστορικός χώρος και πολιτιστικός, αλλά είναι και ένας χώρος πολύ χρήσιμος για το Δήμο αλλά και όλη την Κέρκυρα που μπορεί να λύσει πολλά ζητήματα. Ενδεικτικά θα σας πω, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, θα μπορούσε στο χώρο αυτό να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα των χώρων στάθμευσης σε όλη την Κέρκυρα. Επομένως, επιμένω ότι αφενός μεν ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας πρέπει να μπει στη διαδικασία του πληστηριασμού, αφετέρου εάν υπάρχει νομικό θέμα, να γίνει μία παρέμβαση στην Τράπεζα Πειραιώς που επισπεύδει τον πληστηριασμό, ούτως ώστε ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας να καλύψει το χρέος που υπάρχει προς την Τράπεζα Πειραιώς από τους ιδιοκτήτες του εργοστασίου Δεσίλα και μετά να προχωρήσει, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας στην αγορά πλέον του εν λόγω ακινήτου, προκειμένου ένα τέτοιο κτίριο ιστορικό, πολιτιστικό και πολύ χρήσιμο μέσα στην πόλη της Κέρκυρας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όφελος και της τοπικής κοινωνίας αλλά και ολοκλήρου του νησιού. Τον ακούσαμε τον κύριο Καρίδη. Εντάξει, τώρα ζητά να πάει στην τράπεζα ο Δήμαρχος να ζητήσει να σταματήσουν οι διαγωνισμοί. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό σε καμία.